Οδύσσια, ραψοδία γάμα, στίχος 323. Ο Τηλέμαχος βρίσκεται στην Πύλο και συζητά με τον Νέστορα, τον παλιό φίλο του πατέρα του. Είναι η στιγμή που ο Νέστορ του λέει ότι είναι καιρός να συνεχίσει το ταξίδι του για τη Σπάρτη, όπου θα συναντήσει τον Μενέλαο. Αλλά πήγαινε τώρα με το πλοίο και τους εταίρους σου, και αν θέλεις πεζός, κοντά σου δίφρος και ήπη, κοντά και η γη μου που συνοδοί σου θα γίνουν. Πήγαινε λοιπόν, του λέει, στη θεϊκή Λακεδαίμονα, όπου είναι ζημένη ο ξανθός Μενέλαος, και παρακάλεσέ τον ο ίδιος τα αληθινά να σου πει, ψεύδος δεν θα σου πει, γιατί πολύ φρόνιμος είναι. Λέγοντας τα αυτά, έτσι ως είπεν λέει το κείμενο, ως έφατο, λέγοντας κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτού του λόγου του Νέστορος, ο ήλιος έδυσε και σκότος ήλθε. Σ' αυτούς μα τα είπεν η θεά Γλαυκόπης Αθηνά. Υπενθυμίζω ότι η θεά Αθηνά έχει τη μορφή του μέντορος. Λέει λοιπόν, γέροντα αυτά όπως έπρεπε κατάλεξες, αλλά εμπρός τάμνετε γλώσσες, κεράστε ίνο, κεράστε λέει ίνο, το κεράνιμι είναι το ρήμα που σημαίνει αναμειγνύω, αλλά έχει και κατέληξε να έχει αυτή την έννοια. Ώστε στον Ποσειδώνα και τους άλλους αθανάτους, αφού κάνουμε σπονδί, την κήτη να σκεφτούμε, τον ύπνο εννοεί, το κρεβάτι μας. Γιατί ήλθε η ώρα, γιατί ήδη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα πει τώρα, γιατί ήδη το φως έφυγε προς Ζώφων και δεν πρέπει για πολύ σε θεόν σπονδί να καθόμαστε, αλλά να φεύγουμε. Οι Έλληνες θεοί είναι θεοί του φωτός. Κατ' επέκταση, οι σπονδές προς αυτούς και οι προσευχές προς αυτούς δεν πρέπει να γίνονται μετά τη δύση του ηλίου, και εδώ το απόσπασμα αυτό το ξεκαθαρίζει. Είναι δηλαδή, οι προσευχές προς αυτούς είναι ημερήσιες. Κάπου είχα διαβάσει, νομίζω το λέει στον ύμνο, τον ορφικό ύμνο προς την Αθηνά, ότι είναι η μόνη Θεός στην οποία μπορούμε να προσευχόμαστε και τη νύχτα. Έτσι είπε του Διώση Θυγατέρα και άκουσαν αυτά που είπε. Και οι κήρυκες είδωλ στα χέρια τους έχυναν, και οι κούροι κρατήρες μέχρι τη στεφάνη γέμισαν ποτό και διένυμαν σε όλους για αρχή σπονδής κύπελα. Γλώσσες στην πυρά έβαλαν και ανιστάμενοι άλυβαν, επέλυβον λίβο, σημαίνει αλήφο. Και αφού έκαναν σπονδί και ήπιαν όσο επιθυμούσαν, τότε η Αθηνά και ο Θεοειδής Τηλέμαχος πήγαν και οι δύο στην Κυλινία για να φύγουν. Ο Νέστορ πάλι τους εμπόδιζε καθαπτώμενος με έπι. Καθάπτω με σημαίνει απευθύνομαι. Άπτω σημαίνει απλώνω το χέρι μου, αγγίζω. Αλλά καθάπτω με σημαίνει απευθύνομαι σε κάποιον. Και τι κάνει ο Νέστορας? Ό,τι κάνουμε και εμείς σήμερα έμεινε ως συνήθεια. Κάποιον που έρχεται να μην τον αφήνουμε να φύγει. Ο Ζεύς για να τα αποκρούσει και οι άλλοι αθάνατοι θεοί. Έτσι εσείς από μένα με την ταχύ ανία, με το γρήγορο πλοίο λοιπόν να φύγετε, σαν να ήμουν τελείως φτωχός και πενιχρός, που δεν έχει ούτε χλένες, η λέξη χλένη είναι ομηρική, ούτε στροσίδια πολλά στον οίκο, ούτε μαλακά, ώστε μαλακά αυτός και οι ξένοι του να κοιμώνται. Αυτό που λέμε και εμείς σήμερα, θα πας αλλού να κοιμηθείς ενώ εγώ μπορώ να σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου? Υπάρχουν σε μένα, λέει ο Νέστορ, συνεχίζει, χλένες και στροσίδια καλά. Τέτοιου ανδρός του Οδυσσέως ο φίλος γιος στο κατάστρωμα της νιός δεν θα πλαγιάσει. Όσον εγώ ζω και όσον έπειτα τα παιδιά στα μέγαρα θα μένουν, ξένους να φιλοξενούν όποιον στα δώματά μου φθάνει. Σε αυτόν πάλι προσήπεν η θεά Γλαυκόπης Αθηνά. Καλά τα είπες αυτά, γέροντα φίλε, του λέει. Και σε σένα πρέπει ο Τηλέμαχος να πείθεται, επειδή πολύ καλύτερον έτσι είναι. Αυτός τώρα μαζί σου θα έλθει για να κοιμηθεί στα μέγαρά σου. Εγώ στη μελανή νία θα πάω για να ενθαρρύνω τους εταίρους και να πω τα καθέκαστα. Γιατί μόνος μεταξύ τους γυρεότερος καυχόμαι πως είμαι, λέει η Αθηνά Μέντορ. Οι άλλοι από αγάπη νεότεροι άνδρες του έπονται, πάντες ομήλικοι του μεγαλοθύμου Τηλεμάχου. Εγώ θα πλαγιάσω κοντά στην κύλη μελανή νία τώρα.
Με την αυγή στους μεγαλοθύμους καύκονες θα πάω, όπου χρέος μου οφείλεται, ούτε νέον ούτε λίγο. Εσύ όμως τούτον, επειδή στο δικό σου έφτασε δώμα, πέμψε με δίφρο και το γιο σου. Δώσ' του και ύπους, ελαφρότατη στο τρέξιμο και σε δύναμη άριστη. Όπως προσέξατε, η Αθηνά λέει, η Αθηνά Μέντορ λέει μια ιστορία ότι θα πάει κάπου, αλλά αυτή δεν, αυτό δεν ισχύει. Η Οδύσσια είναι γεμάτη από τέτοιες ψεύτικες ιστορίες. Λέει εδώ λοιπόν μια ψεύτικη ιστορία και αυτή τη συνήθεια θα τη συνεχίσει ο Οδυσσέας αργότερα. Θα πει μερικές ψεύτικες ιστορίες μέσα στο έπος. Έτσι όσο φώνησεν απέβη η θεά Γλαυκόπης Αθηνά με θαλασσαετών ομοία. Φήνη είναι, φήνη ειδωμένη. Έμοιαζε λοιπόν με φήνη. Φήνη είναι η ομερική λέξη. Είναι η ίδια μεταμφίεση, υπάρχει και στο πι 217 στίχο της Οδύσσιας. Και θάμβος έπιασε πάντας ειδώντας. Θαύμαζεν ο γυραιός καθώς είδε με τους οφθαλμούς. Του Τηλεμάχου πήρε το χέρι και είπεν ονομάζοντάς τον. «Φίλε, δεν ήλπιζα κακός και άναλκης πως είσαι, αφού σε σένα τόσο νέος οι θεοί συνοδοί έπονται». Αντελήφθη λοιπόν το ότι η θεά, ο άνθρωπος που εμφανιζόταν ως μέντορ μεταμορφώθηκε σε πτηνό, σε φήνη, σε θαλασσαετό και έκανε αυτή τη σκέψη. Και μάλιστα λέει κανένας άλλος από εκείνους που Ολύμπια δώματα έχουν παρά του Διός η θυγατέρα η δοξασμένη τριτογένεια, κηδίστη τριτογένεια. Ένα από τα επίθετα της θεάς Αθηνάς είναι τριτογένεια. Λοιπόν, ο Νέστορ όχι μόνον κατάλαβε ότι επρόκειτο για ένα θεό, αλλά κατάλαβε και ποιος θεός ήταν αυτός. Αυτή λέει η δοξασμένη τριτογένεια και στον εσπλό σου πατέρα, στο Άργος ετήμα. Δηλαδή αντιλαμβάνεται ότι η ίδια Θεός που συμπαραστεκόταν στον πατέρα τον Οδυσσέα συμπαραστέκεται και στο γιο, τον Τηλέμαχο. Και αμέσως κάνει προσευχή στην Αθηνά. Αλλά άνασα, βασίλισσα, δηλαδή, δείξε και δώσε μου κλαίος εστλό σε μένα και τα παιδιά μου και την εδωμένη σύγκητη, τη σεβασμία δηλαδή, την εδίη. Και εγώ πάλι θα σου θυσιάσω βόδι χρονιάρικο ευρυμέτωπο, αδάμαστο, που ουδέποτε υποζυγών έβαλεν άνδρας. Αυτό εγώ θα σου θυσιάσω με χρυσό τα κέρατα αφού περιχύσω. Κάνει την προσευχή, κάνει το τάμα και αμέσως και μετά στη συνέχεια θα δούμε και, και τη θυσία. Έτσι είπε ευχόμενος και τον άκουσεν η Παλάς Αθηνά και τους οδηγούσεν ο γερίνιος υπότης Νέστορ, γιους και γαμπρούς προς τα καλά του δώματα. Αλλά όταν στα ξακουστά δώματα αφήκοντο του άνακτος, στη σειρά κάθισαν σε καθίσματα και θρόνους και στους ελθόντες ο γέρον από κρατήρα κέρασε ίνο ιδίποτο, που τον ενδέκατο χρόνο άνοιξεν η ταμεία, εννοεί η οικονόμος του σπιτιού, τον ακρόδεμνον απολύοντας. Το παλιό κρασί λοιπόν το ήξεραν οι πρόγονοί μας. Την αξία και τη γεύση και την χαρά που φέρνει το παλιό κρασί. Από αυτόν ο γέρον σε κρατήρα ανακάτεψε και πολλά στην Αθηνά ευχήθηκε κάνοντας σπονδί, πριν ποιον κάνουν σπονδί. Στην κόρη του Διός με την αιγίδα. Κόρη, κούρη Διός, αιγιόχιο. Έπειτα έκανα σπονδί και ήπιαν όσο επιθυμούσαν. Και εκείνοι να κατακληθούν έβησαν, πήγαν δηλαδή στον οίκο του Έκαστος. Και αυτού κοίμησεν ο γερίνιος υπότης Νέστορ τον Τηλέμαχο, προσφυλή γιο του θεϊκού Οδυσσέως, σε διάτριτα κρεβάτια, σε αίθουσα βαρύγδουπη, λέει. Ακούγεται ο ήχος, δηλαδή η ηχό από τους θορύβους. Δίπλα στον κονταρομάχο, ευμελήν, λέει, αυτόν που χειρίζεται καλά τη μελία, δηλαδή το δόρυ που γίνεται από ξύλο μελίας. Τον κονταρομάχο λοιπόν πισίστρατο, αρχηγό ανδρών, που άγαμος από τα παιδιά του ήταν στα μέγαρα. Αυτός πάλι κοιμόταν στο μυχό δόμου υψηλού και η σύγκητη δέσποινα κρεβάτι του έστρωνε και στρωμνή. Έτσι λοιπόν έφτασε η νύχτα και κοιμήθηκε. Σαν όμως η πρωιογενής φάνη ροδοδάκτυλος ιός,
Ορθώθηκε από το κρεβάτι ο γερίνιος υπότης Νέστορ και εξελθόν καθέζετο σε πελεκημένους λίθους που ήσαν πρώτων ψηλών χειρών. Λευκοί στήλβοντες από αληφή. Άλυβαν και τις πέτρες για να γυαλίζουν. Επειδή ήταν οι πρόγονοί μας αγαπούν το ωραίο. Ακόμα και τις πέτρες δηλαδή τις στήλβουν για να είναι λαμπερές. Επ' αυτόν πριν ο Νηλεύς καθόταν. Ο Νηλεύς ήταν ο πατέρας. Είναι δηλαδή παλιές αυτές, παλιά αυτή η διαρρύθμιση εκεί με τις πέτρες. Επ' αυτόν λοιπόν ο Νηλεύς καθόταν με τους θεούς τη σκέψη νόμιος. Θεόφη μίστορ ατάλαντος λέει, ισοτάλαντος, αυτό εννοεί. Αλλά εκείνος ήδη από μοίρα δαμαστής στον Άδη Εύη. Κάνει μια αναφορά λοιπόν στον Ηλέα. Και ο Νέστορ έκτοτε κάθιζεν ο Γερίνιος μάρτη λέει των Αχαιών. Ούρος, από το ρήμα οράο, φύλακας δηλαδή. Αυτή η λέξη από την οποία προέρχεται είναι η ώρα με ψηλή. Υπάρχει η ώρα με δασία, η οποία είναι η ώρα που λέμε τι ώρα είναι, αλλά υπάρχει και η ώρα με ψηλή που σημαίνει φροντίδα. Από αυτή την ώρα με ψηλή, ωμέγα και ψηλή και οξία. Προέρχονται οι λέξεις θύρορος, αυτός που φροντίζει την θύρα. Προέρχεται η λέξη κύπουρος, αυτός που φροντίζει τον κήπο, και η λέξη ολιγορία, δηλαδή ολίγη φροντίδα, αυτό σημαίνει. Σκύπτρον έχουν, λέει ο Νέστορ, γύρω του γη αθρώοι μαζεύτηκαν, εκθαλάμων ελθόντες, ο Εχέφρον και ο Στρατίος και ο Περσεύς και ο Άρητος και ο Ισόθεος Θρασιμίδης. Ακούστε τι ωραία ονόματα. Έπειτα από αυτούς έκτος ο Πισίστρατος ήλθεν, ο Ήρος, και τον θεόμορφο Τηλέμαχο παρακάθισαν άγοντες. Και ανάμεσά τους μύθους άρχισε ο γερίνιος υπότης Νέστορ. Αμέσως τέκνα προσφυλή, κάμετε μου τη χάρη, ώστε πρότιστα από τους θεούς να εξηλαιωθώ στην Αθηνά, που εν αργής μου ήλθες του Θεού το θαλερό τραπέζι. Εν αργής σημαίνει σαφής, ολοφάνερος. Δηλαδή τι έγινε εδώ, κατάλαβε, αντελήφθη το Θεό, τη θεά, και εδώ μας λέει ο Όμηρος ότι υπήρξε εποχή που οι θεοί συναναστρέφονταν τους ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συναναστρέφονται και σήμερα, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Αλλού θα το πει. Αλλά εμπρός ένας στο πεδίο για βόδι να πάει, ώστε τάχιστα να έλθει, είναι το τάμα που είπαμε προηγουμένως, και να το φέρει τον βοόν βουκόλος άνδρας, και ένας του μεγαλοθύμου Τηλεμάχου τη μελανή ηνία, το μελανό πλοίο, πάντας πηγαίνοντας τους εταίρους να άγει και να αφήσει μόνο δύο, και ένας πάλι το χρυσοχό λαέρκι εδώ ας καλέσει να έλθει στου βοό στα κέρατα χρυσό να περιχεύσει. Ο χρυσοχός λοιπόν που θα κάνει χρυσά τα κέρατα του βοός λέγεται λαέρκις. Οι άλλοι μένετε αυτού όλοι μαζί και πείτε μέσα στις δούλες τα ευκλεή δώματα τραπέζι να ετοιμάσουν, έδρανα και ξύλα γύρω και αγλαό να φέρουν είδωρ. Έτσι είπε και πάντες ξεπνέονταν. Ήρθε λοιπόν ο Βούς,